δεύτερη δέσμευση. Εμείς όχι μόνο δεν θα αναγνωρίσουμε διαδικασίες που στερούνται συνταγματικής νομιμότητας, αλλά θα ελέγξουμε και ποινικά αυτούς που προβαίνουν σε παρόμοιες διαδικασίες, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο. Έχουμε καταθέσει σειρά ερωτήσεων στη Βουλή για το ΤΑΙΠΕΡ και τη λειτουργία του. Είναι πρωτοφανές σε μια δημοκρατική πολιτεία να αρνούνται τον έλεγχο όσων διαχειρίζονται όχι τα τσιφλίκια που κληρονόμησαν από τους παππούδες τους, αλλά τη δημόσια περιουσία. Και οι διοικήσεις του ΤΑΙΠΕΡ αρνούνται στην αξιωματική αντιπολίτευση να έχει πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, που κόστισε 130 εκατομμύρια ευρώ περίπου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και την ΟΛΙΚ ΑΕ που αποτελεί κερδοφόρο οργανισμό με κέρδη περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και από χρηματικό γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ, εμείς δεσμευόμαστε ότι όχι μόνο δεν θα εγκρίνουμε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, εκποίησης ενός λιμανιού που εντάσσεται στα 4 λιμάνια εθνικής σημασίας και είναι ενταγμένο στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, αλλά θα αναβαθμίσουμε το ρόλο του ως εμπορευματικός σταθμός και διαμετακομιστικό κέντρο, συνδέοντας το λιμάνι με την Εγνατία και κατασκευάζοντας, προχωρώντας ένα μεγάλο έργο πνοής στον κάθετο άξονα προς τα σύνορα με την Αλβανία, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν βασικός μοχλός ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής για τις συνδυασμένες μεταφορές αλλά και τον τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα σχέδια που ενδεχομένως να είναι μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά είναι σχέδια στρατηγικής σημασίας, με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού δεν μπορούν να προχωρήσουν.